Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 22 Ιουνίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράσης και όχι μόνο για την επόμενη περίπου μία ώρα. Με πλούσιο ρεπορτάζ, τηλεφωνικές επικοινωνίες, ζωντανές συνδέσεις και εκλεκτούς καλεσμένους. Θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ από τον εκπαιδευτικό χώρο και το λουκέτο στο ΤΕΙ της Θεράσης. Αύριο για μία εβδομάδα, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί, γίνεται η αναστολή του Ιδρύματος. Ωστόσο, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Ρωμού Φθιώδας, Κώστας Κουτσογιαννακόπουλος και Ελένη Μακρύ Θεοδόρου, επιρρύπτουν ευθύνες στην διοίκηση του ΤΕΙ Θεράσης που δεν έκανε όσα τουλάχιστον υπόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Ενώ μάλιστα εμφανίστηκαν ιδιαίτερα καυστικοί απέναντι στους δίθεν οικονομικούς σωτήρες που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα για να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες. Πάντως, αύριο στις 12 το μεσημέρι θα υπάρξει ευρεία σύσκεψη της διοίκησης του ΤΕΙ Θεράσης και με φορείς από την περιφέρεια της Θεράσης προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις έτσι ώστε να ξανανοίξει το Ίδρυμα. Ευθύνες στην διοίκηση του ΤΕΙ Θεράσης για το προσωρινό λουκέτο επέριψαν οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Φθιώτιδας, Κώστας Κουτσογιαννακόπουλος και Ελένη Μακρύ Θεοδόρου, θεωρώντας αδιανόητο να κλείσει το Ίδρυμα έστω και προσωρινά. Όπως υπογράμμισαν χαρακτηριστικά, το Υπουργείο Παιδείας είχε δώσει συγκεκριμένες εντολές αλλά και διαθέσιμα ποσά έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Όμως ουσιαστικά η διοίκηση του Ιδρύματος αδράνησε. Μάλιστα και οι δύο βουλευτές άφησαν να εννοηθεί πως το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ανακοινωθεί από το γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα αποτέλεσε ουσιαστικά πιστωμένο ποσό και όχι προϊόν έκτακτης οικονομικής βοήθειας όπως παρουσιάστηκε. Για μένα κακώς έκλεισε το ΤΕΙ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που περιμένουν εναγωνίως να δώσουν τις εξετάσεις τους. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι ξοδεύουν και θα πρέπει αυτό να το σεβαστούμε όλοι. Τα προβλήματα του ΤΕΙ δεν είναι καινούρια. Τα ξέραμε από την αρχή. Τα ξέρανε και οι διοικούντες. Θα έπρεπε να έχουν κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θυμάστε πολύ καλά ότι μιλούσαν για το κομμάτι τουλάχιστον της Χαλκίδας για ένα αμαρτωλό ΤΕΙ. Να σας θυμίσω ένα βίντεο που είχε προβληθεί τότε με δηλώσεις της πρώην Υπουργού της κυρίας Διαμαντοπούλου που έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτό το ίδρυμα. Λοιπόν, όταν τα προβλήματα είναι γνωστά θα έπρεπε να τα λύσουμε και όχι πάντα να περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Το Υπουργείο παρόλα αυτά κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, έδωσε κάποια λύση έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τα αποθεματικά, μπορούν με αυτό τον τρόπο να ξεκινήσουν και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Μπορεί να μην καλυφθούν όλες, αλλά νομίζω ότι θα καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος και από εκεί και πέρα και η συνέχεια. Αλλά πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες. Η διοίκηση όμως λέει λουκέτο για μία εβδομάδα, άρα σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις, είναι κάτι που δεν ξέρω ποιος έχει πάρει αυτή την απόφαση, γιατί την πήρανε κάτω από ποιες προϋποθέσεις κτλ. Εγώ τουλάχιστον από τις γνώσεις που έχω, από την ενημέρωση που έχω, νομίζω ότι τότε δεν έπρεπε να πάει αυτή τη στιγμή σε αναστολή των λειτουργιών του. Έχετε κάποια λύση τουλάχιστον εσείς προσωπικά, με την δική σας πρωτοβουλία ίσως? Κοιτάξτε, εγώ και το θέμα το έφερα και το συζήτησα και με τον προηγούμενο υπουργό, με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και τώρα ξανά είχα την ενημέρωση για να συνεχιστεί. Το Υπουργείο αυτό που ήταν να κάνει από την πλευρά του, νομίζω ότι το έχει κάνει και στο ακέραιο. Αλλά όμως ο καθένας που έχει αναλάβει κάτι πρέπει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε συνέχεια να μην κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες και στο τέλος να περιμένουμε μια νομοθετική ρύθμιση ή μια παρέμβαση πάντα από άνω. Έχει ευθύνη δηλαδή η διοίκηση. Δεν είναι όλα πολιτικά. Αν το Υπουργείο τα έκανε σωστά, δεν είναι θέμα διοίκησης, αυτό αντιλαμβάνω. Σας είπα το εξής, ότι συγχωνεύσεις δεν γίνανε μόνο στο ΤΕΙ, μεταξύ του ΤΕΙ Χαλκίδας και Λαμίας. Υπάρχουν και άλλα ΤΕΙ τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή χωρίς προβλήματα. Δεν μπορεί πάντα να ρίχνουμε τον μπαλάκι σε κάποιους άλλους. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας σε όποιον τους αναλογεί. Και ας λειτουργήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να μην περιμένουμε πάντα ότι κάποιος άλλος θα λύσει τα προβλήματα για μας. Ας λύσουμε επιτέλους τα προβλήματα ο καθένας μόνος του, όποιος και να είναι αυτός. Και το επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί να δημιουργούμε θύματα, ούτε μπορούμε να δημιουργούμε συνθήκες πιέσεως προς τρίτους για λάθη και παραλήψεις άλλων. Οι μόνοι που δεν μπορούν να υποστούν οτιδήποτε είναι οι σπουδαστές. Είναι γνωστό το θέμα. Έχει προκύψει από την κάκιστη οικονομική κατάσταση και διαχειριστική εικόνα του ΤΕΙ Χαλκίδος. Κάτι το οποίο ήταν γνωστό από χρόνια. Το νομοθετικό πλαίσιο και σωστά λέει ότι αν δεν είναι τακτοποιημένες οι οικονομικές καταστάσεις, δεν θα γίνεται η χρηματοδότηση. Δεν μπορεί να είμαστε σπάταλοι ή να διαχειριζόμαστε κακώς, αδιαφανώς ή κατά το δοκούν το δημόσιο χρήμα. Άρα έχουν όνομα και διευθύνσεις αυτοί που φταίνουν. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν? Σαφώς και είναι οι διοικήσεις του ΤΕΙ Χαλκίδας. Διαχρονικά από τότε που προέκυψε το θέμα
Εγώ έχω μιλήσει με τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρήσανε να κάνουν τον οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο για να τακτοποιηθεί η κατάσταση. Οι άνθρωποι σηκώσαν τα χέρια. Ήταν αδύνατο να μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Δεν μπορούσαν να βρουν που είναι η αρχή και που είναι το τέλος. Παρά τα αυτά, κινητοποιηθήκαμε για να μην εξαιτίας της αβελτηρίας αυτών των ανθρώπων έχουμε αντανάκλαση σε άλλους ανθρώπους, όπως είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό στα άλλα ΤΕΗ της περιφερίας μας. Παρεμβήκαμε και ο Υπουργός δέχτηκε να χρησιμοποιηθεί από το αποθεματικό του ΤΕΗ χρηματικό ποσό προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αυτές. Αυτά γίνανε. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτό το κλείσιμο σε τι αποσκοπεί. Να πάμε σε μια νομοθετική ρύθμιση και να πούμε ότι κατ' εξαίρεση και μέχρι να ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος και τα λοιπά θα είναι σταθερή η ροή προς τα άλλα ιδρύματα. Ωραία, εάν είναι αυτό, δεν χρειάζεται να κλείσουμε. Μπορούμε κάλλιστα σε μια σύσκεψη μεταξύ των ενδιαφερομένων να καθίσουμε κάτω και να το αποφασίσουμε. Τα παιδιά δεν φταίνε. Άρα τι εννοείται λοιπόν στο σύνταγμα? Εννοώ ότι κλείνει, λοιπόν, θα κλείσει για μια εβδομάδα. Έτσι, θα πρέπει πριν το τέλος της εβδομάδος να ανοίξει. Εγώ πιστεύω ότι μετά την αυριανή σύσκεψη που θα έχουμε, θα πρέπει το ΤΕΗ να πάρει νέα απόφαση και να πει ανοίγει. Δεν μπορεί να συντηρούμε πρακτικές του παρελθόντος και να μετακυλίουμε αλλού ευθύνες. Και τα κόστη. Επιτέλους, ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του. Ήρθε ο καιρός. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα. Να επαναλάβουμε ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι υπάρχει η ευρεία σύσκεψη στην βιβλιοθήκη του ΤΕΗ της Λαμίας για το συγκεκριμένο θέμα ανάμεσα στην διοίκηση αλλά και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής Στερεάς για το λουκέτο και τις νέες πιθανές λύσεις που μπορεί να εξευρεθούν προκειμένου να επαναλειτουργήσει το ίδρυμα. Ωστόσο, τα θύματα στην όλη υπόθεση είναι οι σπουδαστές, οι οποίοι τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα πάνε πίσω την σπουδαστική τους χρονιά, ίσως και οικονομικά, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι σπουδαστές που μίλησαν στο ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΗ. Κυριότερα οι ευθύνες βαρύνουν την διοίκηση αλλά και πολιτικά πρόσωπα. Αξεπέραστα φαίνεται ότι ήταν τελικά τα προβλήματα χρηματοδότησης στο ΤΕΙ Στερεάς, σε σημείο που η διοίκηση του Ιδρύματος αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία του από την Δευτέρα 23 Ιουνίου και για μία εβδομάδα. Μαθηματικά λοιπόν έφτασε η ώρα να εφαρμοστεί απόφαση της Συγκλήτου, αφού μάταια περίμεναν οι διοικούντες να βρεθεί λύση στο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που δεν επέτρεπε να καλυφθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Ιδρύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΙ, Ντίνο Αναστασίου, βασικός λόγος της αναστολής της λειτουργίας του Ιδρύματος είναι η έλλειψη χρηματοδότησης εκ μέρους του Υπουργείου, που οδηγεί σε μια σειρά σημαντικών προβλημάτων. Η διοίκηση του ΤΕΙ πριν ένα μήνα σχεδόν, λίγο πριν το Πάσχα νομίζω, μας είχε καλέσει τους φοιτητές όλους σε ανοιχτή συνέλευση στο αμφιθέατρο. Και είχαμε ενημέρωση από τη διοίκηση, όταν μάλιστα κάναμε τις ερωτήσεις για ποιο λόγο είναι απλήρωτοι οι καθηγητές, το συνεργείο καθαρισμού, οι φύλακες και ποια άλλη και η σύντηση και η λέσχη που. Όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις, δηλαδή γιατί εκκρεμούν. Μας είχε επιτεθεί η διοίκηση και ότι συκοφαντούμε το έργο της και θα κινηθεί νομικά απέναντί μας. Και χθες, ας πούμε, είδαμε μια ανακοίνωση ότι όλα αυτά που λέγαμε εμείς τότε που δεχτήκαμε επίθεση για αυτόν τον λόγο, τα ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος και για αυτούς τους λόγους αναστέλλει την εξεταστική. Εμείς αυτό ξέραμε πριν κάποιο καιρό. Δεν έχουμε επίσημες πληροφορίες, απλά γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο φέτος είπε στη διοίκηση, ας πούμε, να πάρει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό ρομίστων καθηγητών. Δεν ξέρω για ποιους λόγους κι εγώ, ούτε μας έχουν πετάξει από τα όργανα συνδιοίκησης και δεν γνωρίζουμε. Η διοίκηση αποφάσισε να πάρει ένα παραπάνω αριθμό ορομίσθιων καθηγητών με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μην είχαν τους πληρώσει. Δηλαδή το Υπουργείο ήταν ξεκάθαρο. Ήταν καθαρά θέμα λάθος διοίκησης. Αναμπουμπούλα υπάρχει παντού. Δεν ξέρω τα παιδιά καταρχήν πώς θα φύγουν, αν θα φύγουν, τι θα κάνουν. Γιατί υπάρχουν παιδιά που δεν είναι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υπάρχουν παιδιά που είναι από την Κύπρο, που είναι από Κομωτινή, που είναι από Βόρεια Ελλάδα, που πρέπει να προγραμματίσουν αν θα φύγουν ή αν θα κάτσουν. Δεν γίνεται, ούτε λεφτά υπάρχουν να πηγαίνουν να έρχονται έτσι, με εισιτήρια από τους γονείς τους και όλα αυτά, ούτε υπάρχει και την ταλαιπωρία. Δηλαδή και η ψυχολογική πίεση που δεχόμαστε εδώ στην εξεταστική, αντί να τελειώνουμε. Αντί να διαβάζουμε και να δίνουμε εξετάσεις, ασχολούμαστε τώρα με τα. Κρατάμε ισορροπίες, πολιτικά ζητήματα και τέτοια. Δεν είναι έτσι. Και εμείς μέχρι τώρα έχουμε την εικόνα, ας πούμε, από την αρχή, ότι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται από το Σεπτέμβριο, ότι δεν τους ενδιαφέρει στην ουσία στο ΤΕΙ τι θα γίνει. Τους ενδιαφέρουν οι φιέστες των προεδρικών εκλογών, ας πούμε, και τα πάρτι στην πισίνα και όλα αυτά που κάνανε. Και οι ψηφοφόροι τους. Να τα λέμε και όπως είναι, θα μπορούσε όλο το χρόνο
αντί να κοιτάμε τις εκλογές και όλα αυτά που κοιτάζανε οι διοικήσεις, να κοιτάξουν να βάλουν ορκωτούς λογιστές μέσα στο ΤΕΙ, να ελέγξουν τα οικονομικά, να κάνουν απολογισμό, να γίνει προπολογισμό και να έχουν λυθεί όλα αυτά. Δεν γίνεται τελευταία στιγμή να τα αφήνουν όλα, γιατί μέχρι τώρα κοιτάζαν άλλα θέματα. Και θέματα τα οποία αφορούν την εξουσία και τη διοίκησή τους, δεν αφορούν κανέναν άλλον. Και το θέμα βγήκε στην επιφάνεια επειδή ήταν καθηγητές απλήρωτοι. Και δεν ήρθαν 3 εκατομμύρια και δεν υπήρχαν 3 εκατομμύρια. Είναι καλό. Μισό λεπτά. Μισό λεπτά και να τα μαθαίνουμε όλα. Δηλαδή, ανακοίνωσαν 3 εκατομμύρια, αλλά έστειλαν 2, έτσι. Ναι, έστειλαν. Υπήρχαν ταμιακά υπόλοιπα 2 εκατομμυρίων τέλος πάντων. Ενδεχομένως, δεν ήταν 3 δηλαδή. Υπάρχει άλλο 1 εκατομμύριο στο ΤΕΙ. Τα έχουμε σε ανακοινώσεις επίσημα. Ναι, τις έχω δει και εγώ. Υπάρχει άλλο 1 εκατομμύριο στο ΤΕΙ Χαλκίδας, το οποίο ενδεχομένως και αυτό συνυπολογίστηκε, αλλά δεν μπορεί να εκταμιευτεί γιατί υπάρχουν ανεκτές υποχρεώσεις στο ΤΕΙ Χαλκίδας. Άρα... Το ταμιακά διαθέσιμα σημαίνει ότι γίνεται να εκταμιευθούν. Τα δύο γίνεται να εκταμιευτούν λοιπόν, για να είμαστε σαφείς. Καμία ανακοίνωση δεν το είπα αυτό, έτσι. Ναι, εντάξει, τι να σας πω. Καμία προειδοποιημένο, έτσι, γιατί πολλοί φοιτητές που είναι από μακριά έχουν βγάλει εισιτήρια για να έρθουν τη Δευτέρα, ούτε καν το ξέρουν ότι θα γίνει αναστολή. Είναι τεράστια αναστάτωση, δεν το συζητάμε. Έτσι, είναι μια εβδομάδα και αν θα είναι μια εβδομάδα, ξαναλέω, πολλοί φοιτητές έρχονται μόνο Τρίτη, Τετάρτη και διανυκτερεύουν ή σε κάποιο φίλο τους ή καθόλου και φεύγουν ή σαν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα. Άρα λοιπόν η αύξηση των φοιτητών δεν κάνει καλό από μόνη της. Η επίπτωση της ανακοίνωσης αυτής ουσιαστικά. Ποια είναι? Κοιτάξτε, η επίπτωση αυτής της ανακοίνωσης και των προηγούμενων ανακοινώσεων και γι' αυτό ανησυχεί πολλοίς κόσμος και εργαζόμενοι στο ΤΕΙ και ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ βέβαια, είναι ότι και εν όψη του επικείμενου σχεδίου Αθηνά 2, θυμίζω ότι το Αθηνά ήταν αυτό που οδήγησε στις πρώτες συγχωνεύσεις, ναι, έτσι, ναι, μία ναι, εκ των οποίων ήταν η συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας με το ΤΕΙ Χαλκίδας. Το Αθηνά 2 λοιπόν μας βρίσκει σίγουρα σε μια θέση δυσάρεστη. Δηλαδή να λέμε μόνοι μας ότι έχουμε προβλήματα, να μην υπάρχει προϋπολογισμός, να μην υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν άνθρωποι που δουλεύουν από τον Οκτώβρη και είναι απλήρωτοι και οι οικογένειές τους σε αυτές τις μέρες αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να έτσι επιβιώσουν και κανένας δεν μπορεί να αντέξει γενικώς να είναι απλήρωτος, πόσο μάλλον αυτή την περίοδο. Οι απλήρωτοι θα πάρουν λεφτά. Οι απλήρωτοι θα πάρουν λεφτά. Δυόμισι μήνες που είχαν. Δυόμισι μήνες, δηλαδή μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη. Από τους πόσους μήνες? Μέχρι τώρα από τον Οκτώβριο είναι 8 μήνες. Θα πάρουν 2,5 από τους 8. Θα πάρουν 2,5 από τους 8, ναι. Πολύ ωραία. Και αυτούς θα τους πάρουν μέχρι τον Ιούλιο. Έτσι. Δεν τους πάρουν τώρα δηλαδή. 27 Ιουνίου. Σταδιακά θα τους παίρνουν. Ναι, 27 Ιουνίου θα πιστωθούν οι λογαριασμοί τους για Οκτώβριο και Νοέμβρη. Το ποια μπορεί να είναι συνέχεια δεν μπορεί να είναι καθόλου καλή. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, επειδή έχω έρθει και άλλες φορές εδώ για τα θέματα του ΤΕΙ, να έρθω και για καλό. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι η εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα είναι τέτοια που θα μας φέρει σε μια θέση δύσκολη από Σεπτέμβρη που θα ξανανοίξουν οι συγχωνεύσεις και θα έχουμε έτσι όλα αυτά τα θέματα. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομοθεώδας ο κύριος Κουτσογιαννακόπουλος να σχολιάσουμε τις εξελίξεις στο ΤΕΙ Στερεάς αλλά και όλη την υπόλοιπη πολιτική και οικονομική ατζέντα. Ανοίγουμε μια παρένθεση, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ καθώς διαπιστώθηκαν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών υλών στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 101 τεμάχια εκρηκτικής ύλης TNT. Τεμάχια εκρηκτικής ύλης πενταλαστήτης, τυποποιημένες συσκευασίες ακαριαίου πυραγού σχοινιού, τεμάχια ακαριαίου πυραγού σχοινιού, τεμάχια βραδύκαυστου πυραγωγού, καθώς και επίσης τεμάχια εκρηκτικής ύλης 4 και 2 στρατιωτικοί μηχανισμοί, 3 κοιτία με 132 διπλούς κοινούς μεταλλικούς πυροκροτητές, 157 κοινή μονή μεταλλικοί πυροκροτητές και πάρα πολλά φυσίγια. Αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, τα είχε στην κατοχή του ένας αποβιώσας απόστρατος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του στρατού με ειδικότητα στα εκρηκτικά. Ενώ μετά την αποστρατεία του εργάζονταν ως πυροδότης αναγωμωτής εκρηκτικών σε χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης πιστών χιονοδρομίας και εξουδετέρωσης χιονοστιβάδων. Βεβαίως, οι πολύ μεγάλες αυτές ποσότητες κινητοποίησαν άμεσα την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ωστόσο δεν υπήρχε ιδιαίτερη λόγος ανησυχίας, καθώς βεβαίως είχε ξεχάσει να τα δηλώσει ο αποβιώσας απόστρατος αξιωματικός. Πάμε ξανά τώρα στην ατζέντα που σας είπαμε, που έχει να κάνει και με το ΤΕΙ της Στερεάς, αλλά και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω από το γενικότερο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νομοθεώδας, τον κύριο Κουτσογιαννακόπουλο. Καλησπέρα κύριε βουλευτά. Καλησπέρα κύριε Κουτσογιαννακόπουλο. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα την ατζέντα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Τα είπαμε λίγο και το πρωί. Θέλω όμως να ανοίξουμε λίγο περισσότερο την κουβέντα που έχει να κάνει με το ΤΕΙ της Στερεάς. Πολλά ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα. Θέλω εσείς
συγκροτημένα να μου πείτε ποιος θεωρείτε ή από την έρευνα που έχετε κάνει, την εμπειρία σας, ποιος θέει, έστω και αν μπήκε για μία εβδομάδα, ελπίζω να είναι μόνο για μία εβδομάδα, Λουκέτο. Η διοίκηση, το Υπουργείο Παιδείας, όλοι μαζί. Τι συμβαίνει, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε? Καταρχήν, το ζήτημα είναι ένα και σας δίνω το λόγο. Ότι τα παιδιά πάνε μία εβδομάδα πίσω στον προγραμματισμό τους, στον σπουδαστικό και τον οικονομικό από τους γονείς τους. Σας ακούω. Το είχα πει την περασμένη εβδομάδα, δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση τα παιδιά να πληρώσουν τα λάθη και τις παραλήψεις άλλων και θα πούμε συνέχεια ποιον. Και βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν έπρεπε να πάρθει και η απόφαση περί της αναστολής λειτουργίας του Ιδρύματος για αυτή την εβδομάδα. Ήταν κακή απόφαση, θεωρείτε? Για μένα ήταν πολύ κακή απόφαση και δεν υπήρχε και λόγος. Και εξηγούμε. Στην ανακοίνωση λέει ότι επειδή ήταν αξεπέραστα τα εμπόδια, το λέω επιγραμματικά, έπρεπε να ανασταλεί, να βρεθεί λύση. Θα τα εξηγήσουμε. Σας ακούω. Αν δούμε αν είναι αξεπέραστα ή όχι. Το θέμα είναι γνωστό τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο. Από τότε που γίνανε συγχωνεύσεις, το θεσμικό πλαίσιο, το νομικό θεσμικό πλαίσιο, τι λέει? Ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν υπάρχει πίστοση από το κράτος, από το κεντρικό ταμείο του κράτους, σε κανένα ίδρυμα, εάν δεν έχουν κλείσει οι προϋπολογισμοί του. Αν δεν έχουν ισολογισμένους προϋπολογισμούς. Αυτό γιατί γίνεται? Για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο του ΤΕΙ Χαλκίδος, του οποίου τις παρενέργειες και τις συνέπειες πληρώνουμε σήμερα. Το καθεστώς αδιαφανείας και μη ελέγχου του παρελθόντος οδήγησε στο να μην μπορεί να κλείσει με τίποτα, από ό,τι λέει η διοίκηση, ο προϋπολογισμός του ΤΕΙ Χαλκίδος. Πλέον όμως, μετά τις συγχωνεύσεις, οι προϋπολογισμοί είναι ενιαίοι, είναι ένας. Είτε αφορά τα επιμέρους τμήματα είτε το σύνολο, ο προϋπολογισμός είναι ένας. Να θυμίσουμε ότι δεν ήταν το μόνο ΤΕΙ που συγχωνεύτηκε. Προφανώς. Άρα θα μπορούσαν να υπάρχουν και προβλήματα αλλού, υποτίθεται, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε. Στο Πανελλήνιο. Πάμε τώρα να δούμε από εκεί και έπειτα, αφού έγινε η συγχώνευση, τι δεν έγινε και από ποιον. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα θέμα. Εάν μπορούσε να κλείσει ο προϋπολογισμός ή όχι. Εγώ είχα διαζώσει σε επαφή και επικοινωνία με τον οικονομικό σύμβουλο του ΤΕΙ, τον κύριο Καραγένη, ο οποίος μου είπε ότι Κώστα, εγώ προσπάθησα να βρω άκρη, αλλά μου στάθηκε αδύνατο να μπορέσω να βρω άκρη σε αυτό το χάος εκεί μέσα. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε, εκτιμώ, αφού ο κύριος Καραγένης, ο οποίος είναι πραγματικά αξιόλογος και έντιμος και εμπιστεύομαι τα λεγόμενά του, από εκεί και πέρα θα έπρεπε να απευθυνθεί η διοίκηση σε κάτι μεγαλύτερο, πιο συγκροτημένο, με μεγαλύτερες δυνατότητες, στο σώμα αρκωτών λογιστών, σε μία τέλος πάντων από τις εταιρείες αρκωτών λογιστών, είτε της Μεδαπής είτε της Αλλοδαπής, δεν ξέρω κι εγώ πού, για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το θέμα. Γιατί προσέξτε, το θέμα αυτό δεν μπορεί να το κλείσει το Υπουργείο. Την εντολή ποιος θα την έδινε, η διοίκηση? Άρα ευθύνεται η διοίκηση. Διότι έχουμε το αυτοδιοίκητο. Προσέξτε. Έχουμε το αυτοδιοίκητο. Η διοίκηση λοιπόν έπρεπε να αποφασίσει να τις περαιτέρω κινήσεις. Έτσι, δεν ξέρω λεπτομέρειες που αναθέσαν, αν αναθέσαν ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ερεύνης, έτσι. Αυτά θα μας τα πούν, θα μας ξεκαθαρίσουν φαντάζομαι αύριο στη σύσκεψη που συγκαλείται. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Και γιατί αναφέρθηκα εγώ στη δήλωσή μου το πρωί ότι ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του? Εδώ δεν είναι θέμα Υπουργείου. Εμείς πιέσαμε το Υπουργείο και τι είπε ο Υπουργός, κύριο Σαρβανιτόπουλο, εντάξει, σας επιτρέπω να χρησιμοποιήσετε από τα αποθεματικά σας. Από αυτό που πολύ καλά και σοβαρά και υπεύθυνο ο κύριο Λάμπη σας είπε, ταμιακά διαθέσιμα. Έχει 2 εκατομμύρια. Αυτά δεν ήταν, ανοίγω μία παρένθεση, έκτακτη, να το πω, οικονομική βοήθεια? Όχι. Γιατί ανακοινώθηκε, ναι, και από τον αναπληρωτή υπουργό με δελτίο, ναι, τύπου, ναι, του, ότι 3 εκατομμύρια ευρώ διατίθεται για τις τρέχουσες ανάγκες. Από πού υπήρχαν αυτά? Ακούστε, εγώ αυτό που ξέρω, ναι, και πιστεύω ότι το ξέρω πολύ καλά, είναι ότι αυτό που είπε εγώ... Ήταν πιστωμένα δηλαδή αυτά τα χρήματα? Υπάρχουν στα ταμεία των Ιδρυμάτων. Μάλιστα. Από την τρέχουσα χρήση τους, που μπορεί να έρχεται από παλιότερα. Έτσι. Ναι. Τα διαθέσιμα λοιπόν αυτά, τα αποθεματικά όπως θέλετε πείτε τα, υπήρχαν στο ταμείο του Ιδρύματος. 2 εκατομμύρια είχε τότε η Λαμίας, πρίκα να το πούμε έτσι. Ωραία. Και 1 εκατομμύριο που υπήρχε και υπάρχει στο ταμείο του ΤΕΙ Χαλκίδος. Τα 2 αυτά εκατομμύρια, είπε ο Υπουργός, ναι, σας επιτρέπω να τα χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε ανάγκες. Να πληρώσετε προσωπικό και τι άλλες ανάγκες υπάρχουν. Το 1 εκατομμύριο, υπάρχει ένα ερωτηματικό νομικό, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα με τον προϋπολογισμό που δεν κλείνει. Μάλιστα. Έτσι. Πιστεύω όμως ότι αυτό ήταν ήδη μια διέξοδος, την οποία έδωσε ο Υπουργός Παιδείας
και μπορούσε και έπρεπε να αξιοποιηθεί. Τώρα, ποιο είναι το επόμενο? Τίθεται ένα ζήτημα. Εάν πρέπει να γίνει νομοθετική τροποποίηση, ούτως ώστε να επιτρέπεται σε περιπτώσεις τέτοιες, ναι, να συνεχίζεται η κανονική εκταμείευση χρημάτων από το Υπουργείο προς τα Ιδρύματα, ανεξαρτήτως του αν υπάρχουν εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς τους. Ναι. Αυτό μπορεί να ακούγεται εύκολο. Αλλά ταυτόχρονα συνεπάγεται ξύλωμα του πουλόβερ. Διότι θα μπορούσε αύριο μεθαύριο οποιαδήποτε διοίκηση ή οποιοδήποτε τμήμα ΤΕΗ να επικαλεστεί τεχνικούς λόγους, τεχνικές αδυναμίες, δυσχέρειες. Και να αρχίσει ο καθένας να ζητά αυτό που θέλει. Και να αρχίσει ο καθένας, χωρίς να έχει κανένα ζόρι πάνω από το κεφάλι του, να έχει τη χαλάρωση και τη χαλαρότητα των προηγουμένων εποχών και να οδηγηθούμε πάλι σε ίδια διέξοδα. Άρα, για μένα, δεν θα πρέπει να είναι το ζητούμενο να πάμε να ζητήσουμε νομοθετική τροποποίηση, αλλά θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε εκείνους τους εξειδικευμένους ελεκτάς, οι οποίοι θα μπορέσουν να μπουν μέσα και να καθαρίσουν την ιστορία και να κλείσουν το ζήτημα. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Πρέπει, κύριε Κουτσογιαννακόπουλο, σωστά το λέτε, να καθαρίσει λίγο το τοπίο, να γίνει ένας έλεγχος, αλλά αυτό αποδεικνύει ότι κάποιοι, ξαναλέω, δεν κάναν τη δουλειά τους. Για να φτάσουμε εδώ, σημαίνει ότι κάποιοι δεν κάναν τη δουλειά τους. Αυτό προκύπτει από τα όσα έχουμε μέχρι τώρα υπόψη. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτή συνέχεια στο απειρόβλητο ή να εξαφανίζονται όταν εμφανίζεται το πρόβλημα. Κοιτάξτε, που γεννιμούν στην Ελλάδα, έχουμε το φταίει ο Κουτσογιαννακόπουλος. Πρέπει να πούμε το όνομά του, κύριε Κουτσογιαννακόπουλο. Μονίμως φταίνε όλοι οι υπόλοιποι πλήν ημών. Και όσο περισσότερο φωνάζουμε ότι δεν φταίμε εμείς αλλά φταίνει οι άλλοι, τόσο πιο πιστική συνήθεια είναι. Πες κάτι θα μείνει, έτσι. Πες κάτι θα μείνει. Ή κάπου θα τους μπερδέψουμε, θα θολώσουμε και τα νερά, τέλος πάντων. Έτσι. Πάγια τακτική είναι γενικώς. Είναι διοικητικές, το ξαναρωτώ, έτσι, ή πολιτικές οι ευθύνες, κύριε? Είναι ξεκάθαρο ότι είναι διοικητικές. Διοικητικές. Στο επίπεδο το πολιτικό που εμείς παρεμβήκαμε, μιλήσαμε με Αρβανιτόπουλο. Όλοι μας μιλήσαμε. Είπε η δουλειά είναι της διοίκησης του ΤΕΙ. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά κοιτάζοντας και το θεσμικό πλαίσιο και γνωρίζοντας το θεσμικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρά τα αυτά, ο Αρβανιτόπουλος τους είπε: σας επιτρέπω να χρησιμοποιήσετε από τα αποθεματικά σας. Αυτοί θα λογοδοτήσουν, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε? Μα εδώ είναι κοινωνικά, τώρα, το επόμενο ηθικά, που ήθελα να σας πω. Ότι παίζει... όταν έχουμε. Ξέρετε τι μας λένε? Δεχόμαστε τηλεφωνήματα. Έρχονται εδώ σπουδαστές και μας λένε δεν έχουμε λεφτά, έτσι, να μείνουμε μία εβδομάδα, έτσι, παραπίσω. Ακριβώς. Είναι έτσι όπως το λένε τα παιδιά. Έχω μιλήσει μέσω κυρίως του διαδικτύου και τα λοιπά με αρκετά παιδιά. Και είναι έτσι όπως το περιγράφουν. Θα τους πληρώσει η διοίκηση την εβδομάδα παραμονής τους? Προφανώς όχι. Γι' αυτό λέω. Ήταν απαράδεκτη αυτή η απόφαση και γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει αμέσως να ανακληθεί. Συμφωνούμε. Δεν έχει να κάνει αυτή η απόφαση με τίποτα. Ούτε αυξάνει καμία πίεση, ούτε δημιουργεί σε κανένα ζόρι. Έτσι, μπούμεραν λοιπόν μπορεί να γυρίσει. Έστει. Και θα γυρίσει. Είναι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης του παρελθόντος. Ο τρόπος σκέψης του παρελθόντος μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Αντί να στοχεύσουμε και να δούμε ποιους θα βρούμε, να πάνε να κάνουν τον έλεγχο, να τελειώνουμε με το ζήτημα αυτό, να αποδοθούν οι ευθύνες. Γιατί οι ευθύνες πιθανότητα θα είναι και διοικητικές, αλλά μπορεί να είναι και ποινικές. Και όσο τρέχει ο χρόνος στο ποινικό, τόσο τρέχει ο χρόνος παραγραφής. Προφανώς. Το πρόβλημα, έτσι, στην Ελλάδα, κύριε Βουλευτά, ξέρετε ότι είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, η ατιμωρησία. Και κανείς δεν θέλει να πει τα ονόματα. Ο μη έλεγχος πρώτα απ' όλα. Εμπλέκονται. Έτσι. Και κατά συνέπεια, συνεπία, έτσι, του μη έλεγχου, η ατιμωρησία. Οι τακτικές του πινκ-πονγκ, στέλνω την ευθύνη από εδώ εκεί και από εκεί παραπέρα, να κερδίσουμε χρόνο, να κάνουμε κατενάτσιο. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την απόφαση για μία εβδομάδα. Εάν έλεγε επαόριστο κλείσιμο μέχρι να βρεθεί λύση, θα μπορούσα να το καταλάβω. Σε μία εβδομάδα δηλαδή θα γίνουν αυτά που δεν έγιναν σε ένα χρόνο? Προφανώς όχι. Άρα κάτι άλλο κρύβεται που δεν μπορώ να το εικάσω. Πιστεύω θα φανεί αύριο στην σύσκεψη όταν θα είμαστε όλοι ενώπιον. Και θα γίνουν και ανάλογες ερωτήσεις και θα δοθούν, φαντάζομαι, και αντίστοιχες διευκρινήσεις. Θα είμαστε εκεί, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει προφανώς. Έτσι. Κυριότερα γιατί οι κύριοι, όποιος εμπλέκεται, πρέπει να απολογηθούν στους σπουδαστές και στους γονείς των σπουδαστών. Ακριβώς. Που και μερικοί είναι και από Κύπρο, έτσι, δεν είναι από την Ελλάδα, και δεν μπορούν να τους τεινάζουν τον οικονομικό προϋπολογισμό. Το καταλαβαίνετε απόλυτα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα λίγο τώρα, γιατί προκύπτουν και άλλα ζητήματα.
Έχουμε φύγει ήδη από τον ανασχηματισμό. Πάμε τώρα σε μία, δεν ξέρω αν μπορώ να την χαρακτηρίσω, ενδοκυβερνητική κόντρα, να την πω έτσι, με την Ελστάτ και με το πώς οδηγηθήκαμε στο μνημόνιο, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε. Εδώ βγαίνει τώρα περιβάλλον του κυρίου Παπανδρέου και έλεγε φταίει η κυβέρνηση Καραμαλή το 2009 για να οδηγηθούμε στο μνημόνιο. Το λέω ενδοκυβερνητική κόντρα γιατί τώρα συγκυβερνάτε, έτσι. Ακούστε. Επειδή δυστυχώς. Και αν τα στοιχεία δεν είναι έτσι όπως τα έχουμε πει και κάποιοι πάνε να βγουν πάλι στον αφρό. Θα τα πούμε. Γιατί πλέον δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Όλα είναι στο φως, στον ήλιο. Λιάζονται. Κοιτάξτε, δείτε. Το έγκλημα ξεκίνησε το Μάρτιο του 9. Mm-hmm. Θα θυμίσω ότι τότε ο Καραμαλής κάλεσε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς έναν προς έναν και τους ενημέρωσε για την τραγική κατάσταση στην οποία όδευε η χώρα. Mm-hmm. Ουδής εδέχθη να βάλει πλάτη σε τίποτα. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο πρώτος και ο καλύτερος που μόλις βγήκε από τη σύσκεψη είπε: εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση. Δεν θα ψηφίσω πρόεδρο Δημοκρατίας. Να θυμίσω πάλι τις ομοιότητες και τις αναλογίες με την τωρινή εποχή. Πάλι τότε είχαμε θέμα εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 11, του 10, συγγνώμη. Ναι. Περάσαν ήδη 5 χρόνια και καλό θα κάνουμε να τα ξαναφέρουμε στο μυαλό μας πώς εξελιχθήκαν τα πράγματα τότε. Και πράγματι, η χώρα οδηγήθηκε σε εκλογές με τα γνωστά αποτελέσματα και ανέλαβε ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου. Και το αποτέλεσμα είναι επίσης γνωστό. Και οι μεθοδεύσεις είναι επίσης γνωστές. Και το πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε είναι επίσης γνωστό. Θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να μην είχε σταματήσει ο δανεισμός μας. Θα μπορούσε να συνεχίσει ο δανεισμός μας αν εγκαίρως λαμβάναμε τα αναγκαία μέτρα στον αναγκαίο χρόνο. Θα μπορούσατε όμως να έχετε οδηγήσει έτσι και στη δικαιοσύνη αυτά που έλεγε η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε. Μην το ξεχνάμε και αυτό όμως. Μιλάμε τώρα για τις μεθοδεύσεις Ελστάτ. Σε αυτό αναφέρεστε. Όχι, εννοώ ότι είχε πει η Νέα Δημοκρατία, ναι, όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την κατάσταση που οδηγήθηκε η χώρα μας, θα ξεκινήσουμε διαδικασίες για να δούμε ποια είναι τα ονόματα. Θέλω να πω δηλαδή και καταλαβαίνετε ναι, τι λέω. Τώρα κατάλαβα. Αυτό που λέγαμε για την Εξεταστική Επιτροπή. Έτσι ακριβώς. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε, αλλά δεν χρειάστηκε ακόμα να γίνει, αλλά προκύπτει μέσα από τα ίδια τα πράγματα και μέσα από την πορεία των πραγμάτων. Έτσι είναι όπως το λέτε. Ξέρεις πλέον, το είχατε πει. Εντάξει. Ναι. Δεν θα κρυφτούμε, ούτε θα αλλάξουμε κουβέντα. Το έφερε έτσι το πράγμα, ο λαός ψήφισε όπως ψήφισε. Η κυβέρνηση που προέκυψε μετά από την λαϊκή βούληση και λαϊκή επιθυμία και ανάγκασε αυτή την επιθυμία, πήγαμε στο σχήμα που πήγαμε. Έτσι. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε αποφύγει τα πολύ χειρότερα και δόξα τω Θεώ στα επόμενα 2 χρόνια η χώρα θα αλλάξει τη σελίδα και το κεφάλαιο. Το πιστεύετε ειλικρινά? Ειλικρινά γιατί σας το λέω αυτό τώρα, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, γιατί έρχονται νέες ειδήσεις όπως νέες περικοπές σε ενστόλους, τα ξέρετε πολύ καλά, είναι σημερινά δημοσιεύματα, θα αλλάξουν πάλι οι δημόσιοι πάλι 2 ταχυτήτων, θα αλλάξει το μισθολόγιο και 1000 πράγματα. Συν το τσεκούρι στις συντάξεις, στο εφάπαξ των συντάξεων, το ξέρετε και αυτό. Να τα βάλουμε σε μια σειρούλα. Να προσπαθήσουμε. Καταρχήν να κάνω μια πρώτη παρατήρηση. Μονίμως στην Ελλάδα μιλάμε με τίτλους. Κακό αυτό. Εγώ θα σας κάνω το συνήγορο του διαβόλου, δεν μπορώ διαφορετικά. Δεν αναφέρομαι. Όχι, μην το ξέρετε καλά γιατί ξέρω είστε πάρα πολύ καλά. Όχι, μιλάω νομικός, γενικά. Ναι. Μιλάω γενικά. Γιατί δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις. Ποτέ δεν πάμε παρακάτω να διαβάσουμε τα γράμματα κάτω από τον τίτλο. Αυτό δημιουργεί πολλές φορές πολλές εντυπώσεις, συνήθως χειρότερες. Απ' την άλλη μεριά, πράγματα σοβαρά, πολύ σοβαρά, που σηματοδοτούν το μέλλον και την πορεία της χώρας, δεν περνάνε ποτέ προς τα έξω. Δεν αποτελούν και καν είδηση. Να. Και αναφέρουν τώρα συγκεκριμένα. Ας ξεκινήσω από το δεύτερο που είπα. Προ 15 ημερών η Υπουργική υπέγραψε και ενέταξε στο fast track, δηλαδή στην ταχεία διαδικασία των πολύ μεγάλων επενδύσεων, 12 τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 8,5 δις. 8 από αυτές αφορούν φυσικό αέριο, ενέργεια όλες, έτσι, και οι υπόλοιπες 4 αφορούν ηλεκτρισμό. Το δάτε πουθενά ως είδηση. Εκτός από τα ψηλά
Εμείς ακούμε για εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Αυτά ξέρουμε. Αυτά ξέρουμε. Άρα τώρα, να φροντίσετε επικοινωνιακά να αλλάξετε πει, λίγο κι εσείς. Να μου πει πώς είναι αυτή η εκποίηση και αν έχει πάρει κάποιος να διαβάσει το σχετικό νόμο ή τις σχετικές προκηρύξεις ή τις σχετικές συμβάσεις και μου το τεκμηριώσει αυτό, τότε εγώ θα συγγύσω, θα σιωπήσω αν δεν παραιτηθώ. Άρα λέτε να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και ακούστε, με απλοποίησεις τα κάνουμε όλα αυτά. Δυστυχώς. Δυστυχώς λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι γενικευμένο έτσι. Είναι καθεστώς πλέον. Αλλά αυτό πρέπει να ανατραπεί γιατί ο κόσμος έχει δικαίωμα στην πραγματική και ουσιαστική ενημέρωση. Εκποιούμε λέει. Τι εκποιούμε κύριε. Δεν ξέρω να απαντήσουν. Χιονοδρομικό κέντρο λέει Παρνασσού. Έτσι. Είναι πολύ ωραία, πρόσφατο σας λέω τι και μας αφορά λοιπόν, κιόλας. Τι θα γίνει στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Είσαι οποιοδήποτε αποφασίσουμε από αυτά να δώσουμε. Θα παραχωρήσουμε χρήση. 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 Χρήση γης και εγκαταστάσεων. Άρα δεν είναι ξεπούλημα αυτό. Προφανώς δεν είναι ξεπούλημα. Άλλο πράγμα του έχω ένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας που είναι το δημοσίου και θέλω να την πουλήσω, να την ξεφορτωθώ ρε παιδί, δεν θέλω να πληρώνω φόρους, θέλω να πάρω τίμημα. Αυτό είναι πώληση. Άρα το να δώσω ένα λιμάνι ή ένα αεροδρόμιο δεν πουλάω τίποτα. Παραχωρώ χρήση. Όπως παραχωρήθηκε η χρήση στο Ελβενιζέλος και που τελειώνει τώρα η σύμβαση. Και θα την ξαναπαραχωρήσουμε τη χρήση. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Και μακάρι που ενδιαφέρονται οι Κινέζοι να πάρουν το 55%. Αυτό και στους Κινέζους. Γι' αυτό που λέτε για την πώληση. Υπάρχουν και δημοσιεύματα, προσέξτε, δεν είναι υλικά, είναι ξένα δημοσιεύματα γαλλικής εφημερίδας. Λέει στην Ελλάδα πολλούνται τα πάντα, αλλά δεν αγοράζει κανένας. Ξένη εφημερίδα. Πολλούνται, λέει, τα πάντα. Άρα δεν είναι μόνο Έλληνες δημοσιογράφοι που το λένε. Λοιπόν, τώρα να πάρουν, να μεταφράσουν το νόμο το δικό μας, να τον μεταφέρουν στη γαλλική, έτσι. Προφανώς εδώ ανταποκριτής και αυτός. Γιατί όλα τα ξένα μέσα τα μεγάλα έχουν εδώ ανταποκριτές, κάτι την ίδια αναλογία και μη γνωρίζοντας νομικά και μη έχοντας διαβάσει νόμο ή σύμβαση, λέει πολλούνται. Δεν πολλούνται. Παραχωρείται η χρήση έναντι ανταλλάγματος. Μια μίσθωση, πώς να το πω. Μάλιστα. Λοιπόν, λέτε τη συνεργασία με την Κίνα. Χαριτολογώντας, σας είπα και το πρωί, τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει αγοράσει τόσα κινέζικα προϊόντα που έχει ξεπεράσει τα 10 δις. Άρα, τι θέλουν να μας αγαπήσουν ξαφνικά και θέλουν να μας επιστρέψουν τα λεφτά που τους δώσαμε, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε. Ή θα βρεθούν θέσεις εργασίας με 400 ευρώ. Ακούστε, γιατί κάποτε γελάγαμε με την γενιά των 700 ευρώ. Θα πηγαίνει να ξεφορτώνει κάποιος 8 ώρες ή δεν ξέρω τι θα κάνει για 400 και 500 ευρώ. Ένας τον θεωρείτε μισθό. Ένας τόλμησε και έκανε ρεπορτάζ. Και θα σας παρακαλέσω να το αναζητήσετε. Ήταν ο Sky. Βεβαίως. Μπήκε ο Sky λοιπόν μέσα αν σε εγκαταστάσεις της Costco και μίλησε με εργαζομένους. Και τους ρώτησε τα πάντα. Και για μισθούς και για ημερομίσθια και υπερορίες και Σάββατα και Κυριακές και αργίες. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να πει αυτά τα τρελά, παλαβά και απίθανα τα οποία διαδίδονται. Τηρείται η νομοθεσία στο ακέραιο, οι μισθοί είναι ικανοποιητικοί, τηρούνται ό,τι έχει να κάνει με την υπερεργασία, με την απασχόληση Σάββατα, Κυριακές κτλ. Απασχολούν πάνω από 1000 ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι δεν διατυπώνουν κανένα παράπονο. Ωραία, ας πούμε ότι ήταν ένα τυχές παράδειγμα. Στους υπόλοιπους χώρους, και μην μου πείτε ότι δεν το γνωρίζετε, γιατί θα έρχονται και στο γραφείο σας με τους μισθούς που παίρνουν και δεν θα πω για συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, αλλά θα πω για τις αποδοχές τους που ξέρετε ότι έχουν πέσει αισθητά. Εκπεριτροπές εργασίας, ανασφάλιστη πολύ και χίλια δυο. Γιατί αν η Costco ή τα κινέζικα ζητήματα είναι καλά και ήταν ίσως ατυχές το παράδειγμα, έχουμε άλλα πολύ ελληνικά εδώ. Η εμπειρία μου, εμένα μου λέει το εξής. Ότι η παραβατικότητα δεν βρίσκεται στους μεγάλους. Η παραβατικότητα βρίσκεται από τη μέση και κάτω. Για μην κοροϊδευόμαστε και έχουμε αυταπάτες. Μα είτε επειδή είναι φίλος γνωστός, συγγενής, κουμπάρος, ξάδερφος κτλ. Μα είτε επειδή ζούμε σε κλειστό περιβάλλον. Μα είτε δεν θέλουμε να το κοινολογήσουμε. Αφήνουμε γενικώς όλοι μας από το να μην πάρουμε απόδειξη μέχρι το να απασχολούμεθα υπό συνθήκες περίεργες, αν μην πω τίποτα άλλο. Εδώ λοιπόν είναι το μέτρο της ευθύνης του καθενός μας. Κάποιοι εκμεταλλεύονται την ανάγκη κάποιων ανθρώπων. Αυτό είναι αναντήρητο. Γι' αυτό εδώ τι έχουμε πει, ότι θα πρέπει να είναι τακτική και συντεταγμένη η έλεγχη που πραγματοποιούνται από το ειδικό προστούτο σώμα, το οποίο
σπέρνω να σας πω, θα ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό, το οποίο θα προκύψει μέσα από την κινητικότητα των υπαλλήλων του δημοσίου, ούτως ώστε οι έλεγχοι αυτοί να είναι πιο συχνοί, πιο πυκνοί και να εντοπίζουν τα φαινόμενα αυτά. Μακάρι. Όπως επίσης έχει δοθεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και εκεί τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Προτριμήνου που είχαν δημοσιευτεί η απασχόληση ανασφαλίστων, η οποία όταν είχε θεσπιστεί το πρόστιμο των 10.500 ευρώ, θυμάστε τις αντιδράσεις που υπήρξαν, έτσι. Αλλά αυτό το πρόστιμο λειτουργήσε θεαματικά καλά, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε ποσοστό πάνω από 60% η παράνομη απασχόληση. Παρά τα αυτά όμως κάποιοι εξακολουθούν και τι ξέρουν τις σοβαρές αυτές κυρώσεις. Εντάξει, δεν είπαμε ότι όλα τα μέτρα έχουν είναι παραπατικότητα. Άσχημα, αλλά όνομα του Θεού. Περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, η παράνομη απασχόληση. Αν λοιπόν ενισχύσουμε και με προσωπικό, όπως θα ενισχύσουμε τις αντίστοιχες διευθύνσεις, το πράγμα θα αντιμετωπιστεί πολύ καλύτερα. Έτσι, κοιτάξτε, να εξαλείψουμε τα φαινόμενα δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί η ανθρωπίνη φύση πάντα αντίθεται ή εφευρίσκει διάφορα. Έτσι, ο στόχος πάντα είναι να περιορίσουμε σημαντικά μέχρι εξαλείψεως τα κακά φαινόμενα. Έτσι. Μακάρι να τα εξαλείψουμε. Τώρα, μου είπατε λίγο, για να σας αποδεσμεύσω, ένα-δύο ερωτήματα έχω ακόμα. Το θέμα, μου είπατε για κινητικότητα και διαθεσιμότητες που θα βρεθούν υπάλληλοι. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί ακούγονται για νέες απολύσεις και πολύ πρόσφατα, θα το πω πάλι, υπήρξε ανακοίνωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, που έλεγε ότι εξοικονομήθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ από την κινητικότητα και τις διαθεσιμότητες. Δεν μπορεί να πανηγυρίζουμε για αυτό το πράγμα, κύριε Βουλευτά. Επιτρέψτε μου, είναι αδιανόητο να λέμε 100 εκατομμύρια γιατί έφυγε κόσμος στα σπίτια του. Δεν μπορώ να το ακούω. Ακούστε. Δεν μπορώ, επιτρέψτε μου, και καταθέτω προσωπική άποψη. Το κατανοώ, αν και ξέρω ότι εκφράζω πολύ κόσμο. Το κατανοώ πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο λέτε, αλλά άλλο η οικονομετρία του πράγματος, η οποία δεν είναι το ζητούμενο. Δεν είναι καθόλου το ζητούμενο. Μέσα από την κινητικότητα, και εδώ θα σπέψω να πω ότι είμαι υπέρ της διαρκούς κινητικότητας, την οποία λέει ο Μητσοτάκης, δηλαδή οι άνθρωποι που απασχολούνται στο δημόσιο, και οι οποίοι το ξέρετε και εσείς, το έχετε βιώσει. Να πω κάτι, κύριε Βουλευτά. Γιατί δεν λέει η κυβέρνηση, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω 200.000 υπαλλήλους, οι άλλοι στα σπίτια τους. Ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί δεν το κάνει. Ακούστε. Αν είναι έτσι. Ακούστε. Και ζαλίζει και είναι σε ομοιρία ανθρώπους που δεν χρειάζεται να τους έχει σε ομοιρία. Εάν σε μια συγκυρία σαν αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια, έβγαινες και έλεγες αυτό το οποίο είχε υπογράψει ο Γεωργάκης στο πρώτο μνημόνιο. Θυμάστε, είχε υπογράψει 150.000 απολύσεις στο δημόσιο. 150.000 απολύσεις, έλεγε. Αυτό με τη διαπραγμάτευση που κάναμε μετά είναι αποχωρήσεις. Διότι ακόμη και αν σας λέω εγώ, δεν χρειαζόντουσαν στο δημόσιο οι 150.000 αυτές, έτσι. Ας ως υπόθεση εργασίας, έτσι το λαμβάνουμε. Μπορούσε να πετάξεις μέσα σε αυτό το οικονομικό χάος στο οποίο βρισκόμασταν, χωρίς παραγωγική υποδομή, χωρίς παραγωγή, χωρίς τίποτα, με χρέη τεράστια εξωτερικά, 150.000 κόσμο στην ανεργία. Με τίποτα. Αδιανόητο. Θα σας λιντσάρανε, μου λέτε, κάτι τέτοιο θα γινόταν. Πέρα από αυτό, πες ότι ήμασταν τρελοί και το κάναμε. Και δεν μας ένοιαζε αν θα μας λιντσάρουν ή αν μας κρύβανε αφού το κάναμε. Αυτό τον κόσμο, πώς θα μπορούσε σαν πολιτεία να του συντηρήσει. Διότι τον απέλυσες, τον απέλυσες. Τον έκανες άνεργο. Πώς τον συντηρείς αυτόν τον άνθρωπο. Σωστά. Έτσι. Τώρα όσοι δεν επιστρέψαν όμως στην δουλειά τους, τώρα, τι γίνεται λοιπόν με αυτούς τώρα, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε. Γιατί είναι πολλοί οικογενειάρχες, έχουν παιδιά. Άντε, για ένα χρόνο θα παίρνουν το 75% του μισθού. Μετά. Συγγνώμη. Τι γίνεται. Για όσους. Άνεργοι δεν θα είναι και αυτοί. Σε λίγο. Για όσους. Ακούστε, ακούστε. Καταρχήν δεν φεύγουν όλοι όσοι στη διαθεσιμότητα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Προφανώς. Και το λέω για εσάς γιατί εσείς τα ξέρετε, αλλά για να μαθαίνει και ο κόσμος. Όταν λέμε τίθεται στη διαθεσιμότητα αυτός ο τομέας, αυτός ο κλάδος, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι συνεπάγεται απολύσεις. Έτσι. Γίνεται επαναξιολόγηση των δομών και του προσωπικού και μετά στη συνέχεια επανατοποθετούνται σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Βεβαίως, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε υπόλοιπο προσωπικού, το οποίο φαίνεται ότι δεν χρειάζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που ακολουθεί το Υπουργείο και τις αξιολογήσεις. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς,
θα βρεθούν εκτός εργασίας. Για αυτούς τους ανθρώπους όμως, πλέον, να θυμίσω ότι στην αρχή δεν προβλέπεται καν ούτε επίδομα ανεργίας, αυτό το αλλάξαμε, έχουν τη στήριξη τουλάχιστον αυτοί, ναι, μπορούν να εντάσσονται και σε προγράμματα επανεκαταρτήσεως, επανεκπαιδεύσεως, ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας. Ποια θα είναι αυτή? Ότι σύμφωνα με τα όσα έχουμε συμφωνήσει και με την Τρόικα και τους δανειστάς, μπορούμε να κάνουμε επαναπροσλήψεις στην αναλογία του 1:1 και του 1:5. Άρα λοιπόν οι επαναπροσλήψεις δε αυτές θα προκύψουν μέσα από διαγωνισμούς, μέσα από κριτήρια αντικειμενικά ΑΣΕΠ, τα οποία θα είναι αξιοκρατικά. Προφανώς. Έτσι. Άρα θα δοθεί η ευκαιρία και σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους μέσα από αυτή τη διαδικασία τις δεύτερες ευκαιρίες. Ένα τελευταίο ερώτημα έχω και είναι πολύ γενικό τώρα και όσο μπορείτε πιο απλά απαντήστε μου. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Η μία είναι η πολιτική αντίληψη την οποία εκφράζετε εσείς και η άλλη η κοινωνική αντίληψη, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, που λέει ο κόσμος και το ξέρετε καλά, δεν πάει άλλο. Δεν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα. Σας ακούω. Ήδη. Πόσο να περιμένουν? 4 χρόνια είναι. Πάμε στον 5ο, στον 6ο. Να σας πω. Μέχρι το 2022 που ακούμε. Εγώ μετράω τους χρόνους. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Τρόπους. Εγώ ερωτήσεις κάνω μόνο. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εσείς θέλετε και είναι και πολύ σωστές και είναι στη σωστή στόχευση. Για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο απαντήσεις. Δεν το λαϊκίζω. Απλά νομίζω καθόλου, καταλαβαίνετε αντιθέτως, απόλυτα την έννοια της. Της κοινωνίας σήμερα. Μια χαρά και μου δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσουμε στον κόσμο πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα ακούει. Ακούστε, μέσα στη διετία που διέρευσε, που έχουμε εμείς την ευθύνη και το βάρος του να αποκαταστήσουμε τα πράγματα, κατορθώσαμε, σταθεροποίησαμε τη χώρα. Θα μπορούσα να πω τι σημαίνει σταθεροποίηση, αλλά μαζεύω το χρόνο, ίσως τα πούμε σε επόμενη ευκαιρία. Τώρα, πού πάμε? Τώρα έχουμε δρομολογήσει ένα σωρό πράγματα. Ένα σωρό επενδύσεις από μεγάλες σαν αυτές που ενδεικτικά ανέφερα, υπάρχουν και άλλες πολύ περισσότερες, οι οποίες πρέπει να εκδηλωθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα της διετίας. Παράλληλα, αφού έχουμε αυτό ως δεδομένο, συν το δεδομένο ότι έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τους φοροελεκτικούς μηχανισμούς και έχουμε πλέον σοβαρά αποτελέσματα, γιατί είναι η πρώτη φορά που οργανώνουμε κράτος, έχουμε στήσει συστήματα πληροφορικής, μηχανογραφής, μηχανοργανώσεως, τα οποία επικοινωνούν επιτέλους μεταξύ τους και οι έλεγχοι γεννάνε διαρκώς και επαναλαμβάνουν τεράστια σημασία στο ότι γίνονται έλεγχοι. Στο παρελθόν είχαμε σποραδικούς ελέγχους εκεί και ως έτυχε, γι' αυτό καταντήσαμε το που καταντήσαμε. Θα έχουμε και μια σταθεροποίηση των εσόδων. Το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε τα αποτελέσματα εννεαμήνου εκτελέσεις του προϋπολογισμού. Με ασφάλεια προεξοφλείς και το επόμενο τρίμηνο. Γι' αυτό λοιπόν τι είπε ο Σαμαράς, ότι στο Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα σας πω με ακρίβεια σε ποιες φοροελαφρύνσεις θα πάμε. Η στόχη Σαμαρά ποια είναι? 15 μείωση φορολογικών συντελεστών, 16 περαιτέρω μείωση φορολογικών συντελεστών, 17 περαιτέρω μείωση φορολογικών συντελεστών και τον τέταρτο χρόνο να πάμε σε έναν ενιαίο φόρο, χαμηλό, τον οποίο τον βλέπει στο 15%. Yes. Αυτή είναι η στόχευση, αυτός είναι ο προγραμματισμός και γι' αυτό λέει και λέω και εγώ να του δώσουμε τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα να το φέρει σε πέρας. Πρέπει να βρείτε 180 βουλευτές όμως, έτσι. Θα μπορούσε έτσι όπως είναι τα πράγματα να βρουν 180. Εγώ δεν προεξοφλώ τίποτα. Λέω απλώς ότι θα πρέπει να βρεθούν. Είναι κρίμα να παγώσουμε τους επενδυτές μέσα από μια αναστάτωση εκλογών η οποία δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Στην γωνία ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν εμείς, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να λύσει πρώτα τα πολλά εσωτερικά του. Θα πρέπει κυρίως να πάψει να περιφρονεί τη δημοκρατία με τον τρόπο που την περιφρονεί και εξηγούμε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο να θέσει υπόψη του ελληνικού λαού για να ξέρει ο ελληνικός λαός και να ξέρουμε και εμείς τι θέλουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι μέχρι τώρα ζούμε στο απόλυτο σκοτάδι. Δεν ξέρουμε τι σκέφτονται, τι προγραμματίζουν και τι θα κάνουν. Το μόνο που κάνουν είναι να μιλάνε για ανατροπή. Ανατροπή δεν ξέρω ποιο πράγματος. Να ανατρέψουμε το τραπέζι που καθόμαστε. Τι θα βάλουμε εκεί? Ωραία. Δεν ξέρω. Αυτά είναι επικίνδυνα παιχνίδια στους καιρούς που ζούμε. Ούτε μπορεί να παίζουμε με τους θεσμούς όπως έπαιξε ο Γιουργάκης. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ας τα σκεφτούν αυτά. Και θα σκεφτεί και ο κόσμος αυτά.
Εμείς δεν έχουμε πάει εκεί να βιδωθούμε σε τίποτα καρέκλες. Να δώσουμε πήγαμε, ξέροντας ότι θα λιδωρηθούμε, θα υβριστούμε, θα. Έχουμε όμως συνείδηση αποστολής. Και ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε θα φτιάξει χώρα. Θα φτιάξει κράτος, σύγχρονο, πολύ περισσότερο δίκαιο και μέσα σε 2 χρόνια θα έχουν φανεί ξεκάθαρα τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Κύριε Βουλευτή, και αυτό είναι μας δίνει και τη δύναμη και το στένος να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Και για τις κέρυες εύστοχες. Να είστε καλά. Θα έχουμε πιο σκληρές στην επόμενη συνάντηση. Σας το υπόσχομαι. Πολύ ευχαρίστως και να έχουμε και χρόνο. Και αν μου έχετε πει και πριν την ατζέντα, να έχω φέρει και στοιχεία. Γιατί ξέρετε, εγώ έχω και τη μανία αυτή. Ό,τι λέω να το τεκμηριώνω και να το καταθέτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την επιμνημόσυνη δέηση για τον ήρωα από την Θεότητα, τον Βασίλη Ραχούτη, που πνίγηκε στο ναυάγιο του Εξπρές Σάμινα. Τον καθαρισμό του λιμανιού στον Άγιο Κωνσταντίνο από δίτες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τη χαμηλότερη τιμή στα πλακάκια. Πάρτι! Θες τη χαμηλότερη τιμή στα είδη υγιεινής. Πάρτι! Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Πάρτι! Πάρτι τιμών στη Ραβένα. Και με 24 άτοκες δόσεις. Ραβένα, η ειδική στα πλακάκια και είδη υγιεινής. You're beautiful. Oh no, you're magical. Simply sensational, what a lovely surprise. Ενενήντα χρόνια έψα. Σας ευχαριστούμε για τις καλές στιγμές. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Πολυτέλεια. Ξεχωριστό design. Υψηλές προδιαγραφές. Ποιοτικές λύσεις. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Σε ένα χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε είδη υγιεινής, υδραυλικά, θέρμανση, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου και κουζίνας, ντουλάπες δωματίων, τζάκια. Μεγάλες προσφορές, ευκολίες πληρωμής. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά. Τεστάραμε τις επιδόσεις μας σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, έκθεση, αρχαία, βιολογία. Στη γραμμή τερματισμού βγήκαμε όλοι κερδισμένοι. Φροντιστήρια Νταφλούκας. Πρώτη σε εμπειρία και υπευθυνότητα. Πρώτη σε επιτυχίες. Εδώ οι μαθητές μας μπορούν και αγγίζουν τους στόχους τους. Ολύμπου 5 και Χαλκομάτας. Νέα Άμπλιανη, Λαμία. Παύλου Μπακογιάννη 23, Μακρακούμι. Φροντιστήρια Νταφλούκας. Τερματίζουμε με επιτυχία. Κέντρο Σοπούλου 6, πλατεία Πάρκου, στη Λαμία. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Επιστρέφουμε για να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Επιμνημόσυνη δέηση για τον ήρωα από την Φθιώτιδα Βασίλη Ραχούτη, όπου το Σεπτέμβριο του 2000 είχε πνιγεί στα παγωμένα νερά κοντά στο νησί της Πάρου, όταν προσπάθησε με αυτοθυσία να σώσει συνανθρώπους του στο ναυάγιο του Εξπρές Σάμινα. Σήμερα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στα Καμένα Βούλα, στον χώρο της Πρωτομίστου. Αιωνία ημίνη.
Έναν από τους τελευταίους ήρωες της Φιότιδας τίμησαν το πρωί της Κυριακής συγγενείς αλλά και φορείς του αδικοχαμένου Βασίλη Ραχούτη, τελώντας επί μνημόσυνη δέηση στον χώρο της προτομής στα Καμένα Βούλα. Πριν από 14 χρόνια, ο Βασίλης Ραχούτης πνίγηκε παλεύοντας με τα κύματα στη θάλασσα της Πάρου, προσπαθώντας να σώσει συνανθρώπους του που κινδυνεύαν στο ναυάγιο του πλοίου Εξπρές Άμινα. Θέλω να σας καλημερίσω όλους. Εγώ και η σύζυγός μου η Ιωάννα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για μια φορά ακόμα τιμάτε το γιο μας Βασίλη. Και πάλι σας ευχαριστώ. Παρά το πόνο και τη θλίψη που καμιά παρηγοριά δεν μπορεί να μπλύνει, πρέπει να είναι υπερήφανη τούτη τη στιγμή, γιατί η θυσία του γιού τους θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη των ανθρώπων και το παράδειγμά του αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Αυτοφυλακής τιμούν τη μνήμη του Βασίλη, όχι μόνο για τα υψηλά ιδανικά που συνοδεύουν τη θυσία του και εκπορεύονται από την πράξη του, αλλά και γιατί η δική του θυσία, όπως και των 80 ακόμα συνανθρώπων μας που απώλησαν τη ζωή τους σε εκείνο το τραγικό ναυάγιο, δεν πήγε χαμένη. Είναι το απόλυτο παράδειγμα ο Βασίλης Ραχούτης της παιδείας, της Ελληνοορθόδοξης, αυτή την οποία έλαβε, αυτή που έλαβε από τους γονείς του και αυτή που κουβαλάει μέσα της Ελλάδα. Σήμερα που έχουμε ανάγκη από παραδείγματα, ο Βασίλης είναι το εξαιρετικό παράδειγμα. Ήταν μεγάλη συγκίνηση που μετά από 14 χρόνια τόσος κόσμος ήρθε να τιμήσει τη μνήμη του. Και είναι χρέος δικό μας να τιμούμε τη μνήμη και να πλησιάζουμε την αξία του παραδείγματος. Πάμε τώρα λίγο πιο δίπλα να αλλάξουμε θεματολογία στο δελτίο μας. Θα παραμείνουμε στην Λωκρίδα από τα Καμένα Βούλα. Θα πάμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπου σήμερα μια όμορφη πρωτοβουλία ανέλαβε ο Σύλλογος Εραστεχνών Αλιέων της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου σε συνεργασία με τους δίτες αλλά και συνεργεία του Δήμου επιχείρησαν να καθαρίσουν τον πυθμένα του λιμανιού. Πραγματικά τα ευρήματα ήταν απίστευτα. Δείτε τις εικόνες που ακολουθούν. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εραστεχνού Αναλύων του Αγίου Κωνσταντίνου, δίτες βούτυξαν στο λιμάνι το πρωί της Κυριακής για να καθαρίσουν τον πυθμένα από κάθε λογίσα απορρίμματα που αποτελούσαν εστία μόλυνσης. Τα ευρήματα έδειξαν για μία ακόμη φορά τον τρόπο που οι πολίτες αντιμετωπίζουν το θαλάσσιο πλούτο. Εραστέχνες ψαράδες, μέσα από το καταστατικό τους, στις δράσεις τους είναι και η προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος. Εμείς θα καθαρίσουμε κάποιες μέρες το χρόνο, και όχι μία, που θα καθαρίζουμε το χώρο του λιμανιού, που για μας είναι το σπίτι μας. Σήμερα φέραμε εδώ ανθρώπους, ήρθαν μάλλον άνθρωποι εθελοντικά να μας βοηθήσουν, οι αριστεχνες ψαράδες, οι οποίοι είναι παρόντες, οι δίτες που ήρθαν να φιλοκερδώσει Λιχαδονή σε Ντάβικ Σέντερ, ο Δήμος με τα φορτηγά του, ο οποίος θα μας βοηθήσει και αυτός να μεταφέρουμε ό,τι βγάλουμε από το λιμάνι, που πιστέψτε με είναι πάρα πολλά πράγματα κάτω. Λοιπόν, και το Λιμεναρχείο που παρίσταται επίσης να μας βοηθήσει για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Εκτιμούμε ότι πρέπει να αποτελέσει συνείδηση όλων μας, έτσι ώστε το λιμάνι, η θάλασσα, να την προστατεύσουμε, γιατί το έχουμε υποχρέωση στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας, στην πατρίδα μας, και αυτό θα κάνουμε με εθελοντισμό. Τα ευρήματα πάντως βλέπουμε είναι πάρα πολλά, Πρόεδρε, έτσι, από οτιδήποτε, καρέκλες, μπιτόνια, τα πάντα. Δυστυχώς τα ευρήματα είναι πολλά, θα βγάλουμε πολύ πράγμα. Θα επιστρέφουν σε εμάς ουσιαστικά. Ακριβώς, και θα χρειαστούμε και άλλα φορετικά. Το θέμα όμως είναι να αποτελέσει συνείδηση από τώρα και στο εξής, πραγματικά, να μην πετάμε τίποτα στη θάλασσα, γιατί επιστρέφει, όπως είπατε, σε εμάς. Εμείς πάντως θα κάνουμε καμπάνιες πάρα πολλές. Θα προσπαθήσουμε πραγματικά να μπει στη συνείδηση όλων των ψαράδων, όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων και των μικρών παιδιών, έτσι ώστε να προστατεύουμε τη θάλασσα. Μας, γιατί να σας προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Δυστυχώς, παιδιά, δυστυχώς. Πρέπει να μας γίνει συνήθεια. Μην πετάμε τίποτα στη θάλασσα. Άκουσα προηγουμένως τον πρόεδρο και εσάς που είπατε ότι τελικά μας τα επιστρέφει πίσω. Και μας τα επιστρέφει στη χειρότερη μορφή. Στη χειρότερη μορφή. Ως σκουπίδια πλέον φθαρμένα και με μολύνσεις και με οτιδήποτε θα. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια και πιστεύω ότι αφού μέσα στις δραστηριότητες του Συλλόγου είναι και η θαλάσσια προστασία, το περιβάλλον της θάλασσας,
να το διατηρούμε καθαρό το λιμάνι και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Προσπαθούμε να πείσουμε τα μέλη μας ότι και όταν ψαρεύουμε, ακόμα και το πλαστικό του καφέ που έχουμε, θα πρέπει να το αποθηκεύουμε στις σακούλες και να το ρίχνουμε στους κάδους σκουπιδιών. Πρέπει να διατηρήσουμε τη θάλασσα καθαρή. Είναι το μόνο φυσικό προϊόν στην Ελλάδα που μας έχει απομείνει ως δύναμη ανάπτυξης. Λοιπόν, ας τη διατηρούμε καθαρή και ας την προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Σαν τα μάτια μας. Πράγματι, σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από το Σύλλογο Ερασιτεχνών Αιγαίων για τον καθαρισμό του πυθμένα του λιμανιού. Είναι ιδιαίτερης σημασίας αυτή η προσπάθεια, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια η ανθρώπινη παρέμβαση και ο πολιτισμός έχουν φέρει και αρνητικές επιπτώσεις του περιβάλλον. Αφυπνίζονται κάποιες συνειδήσεις, κάποιοι άνθρωποι έχουν την ανησυχία για το πού πάμε, πώς πάμε και τι θα γίνει για το μέλλον και πήραν την πρωτοβουλία ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων να καθαρίσουν τον πυθμένα του λιμανιού και από ό,τι βλέπετε βγάζουν πολλά άχρηστα και ρηπογόνα αντικείμενα. Το συγχαρώ ιδιαίτερα. Ο Δήμος είναι πάντα αρρωγός στις τέτοιες προσπάθειες και βοηθάει με όποιο τρόπο και όποια μέσα διαθέτει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Να συγχαρώ το Δυτικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και όλους τους συμμετέχοντες για αυτή την προσπάθεια που είναι ιδιαίτερη σημασία και μία έκκληση. Αυτό να είναι παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους φορείς, συλλόγους αλλά και απλούς δημότες. Η τύχη του περιβάλλοντος πρέπει να είναι και στα χέρια μας και να μην περιμένουμε πάντα την πολιτεία να λύσει όλα τα προβλήματα. Πρέπει να ξεκινάμε από μόνοι μας να προστατεύουμε το περιβάλλον. Ολοκληρώθηκε χθες στο κάστρο της Λαμίας το διήμερο συνέδριο για τον Αχιλλέα με χρήσιμα συμπεράσματα από επιστημονικούς βεβαίως που βρέθηκαν εκεί, καθηγητές αλλά και απλούς πολίτες που έθεσαν ερωτήματα για τον Αχιλλέα αλλά και το πού πιθανότατα να βρίσκονται τα ανάκτορά του. Όλες οι πιθανές εκδοχές για το πού θα μπορούσε να βρίσκονται τα ανάκτορα του ήρωα της Ιλιάδας Αχιλλέα παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αχιλλέας η πατρίδα του, η κληρονομιά του και οι διαμάχες» που διεξήχθη το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου στην πόλη της Λαμίας. Το συνέδριο διοργάνωσε το Συμβούλιο για τον Αχιλλέα. Σύμφωνα με την Ιλιάδα του Ομήρου, μάλιστα τα ανάκτορα του Αχιλλέα βρίσκονται σε περιοχές στην αρχαία Αυθεία. Οι περιοχές που διεκδικούν την καταγωγή του Αχιλλέα είναι η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας, το Λιμογάρδιο, Δομοκός, η Μελιτέα, η Πελασγία αλλά και τα Φάρσαλα. Ενώ για τις έρευνες που έχουν γίνει σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα μίλησαν αρκετοί καθηγητές. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, μυθολογικά φυσικά, για την Μυκηναϊκή εποχή και κυρίως για τον Αχιλλέα στην περιοχή του Σπερχίου, από την περιοχή του Σπερχίου μέχρι τα Φάρσαλα πάνω, αλλά κυρίως στην περιοχή του Σπερχίου. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς τα μυθολογικά από τα πραγματικά ιστορικά, παραμένει μια μυθολογική μορφή. Αυτό που έχουμε δει όμως σε άλλες περιπτώσεις, σε όλη την Μυκηναϊκή Ελλάδα, είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτά που θεωρούσαμε καθαρά μυθολογικά αποδείχθηκαν πραγματικά ιστορικά στοιχεία, είτε μέσα από τις γραπτές πηγές της γραμμικής Β, είτε από ξένες πηγές, δηλαδή χετιτικές, αιγυπτιακές κτλ., τοπονύμια, εθνικά ονόματα, αλλά επίσης και από αρχαιολογικές ανασκαφές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να διαχωρίσουμε μυθολογικά, ιστορικά και αρχαιολογικές ενδείξεις, να τα χρησιμοποιήσουμε όλα, αλλά να καταλάβουμε την ειδική σημασία και το ειδικό βάρος του καθενός. Και οπωσδήποτε για να βρεθούν και πρέπει να βρεθούν κάποια στιγμή ισχυρές θέσεις εδώ στην περιοχή, πρέπει να γίνει πολύ συντονισμένη δουλειά και επιφανειακές έρευνες και διασκοπήσεις. Ήδη η εφορία έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά πολλά χρόνια τώρα και με ισχνά μέσα. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα σε διάφορους φορείς και τους κρατικούς και τους τοπικούς άρχοντες, αλλά κυρίως με την αρχαιολογική υπηρεσία και με πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία μπορούν να φέρουν και την τεχνογνωσία αλλά και και η οικονομική ενίσχυση. Οι πολλοί παράγοντες πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και ειδικά τώρα σε μια περίοδο κρίσης, μόνο με συνεργασίες τέτοιες μπορεί να γίνει μια ευρεία κλίμακα. Αλλά είμαι ευελπιστό ότι υπάρχουν πράγματα και στις Μυκήνες που έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και στο ΓΛΑ και σε άλλες τοποθεσίες. Η διεπιστημονική έρευνα, όταν είναι καλά οργανωμένη, αποφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα. Όχι ακόμα, χωρίς να δουλέψω, δεν έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά για να βγουν θέλει μια συγκεκριμένη διεργασία. Πάντως, βλέποντας τώρα και την παρουσίαση από την κυρία Παπακοσταντίνου,
πολύ σημαντικές θέσεις. Η κοιλάδα του Σπερχιού υπόσχεται πάρα πολλά. Δεν θα το περιορίζω όμως μόνο στην κοιλάδα του Σπερχιού. Δηλαδή, μια τέτοια επιφανειακή έρευνα και διεπισκόπηση και με τη χρήση μηχανημάτων κτλ. Θα πρέπει να ξεκινήσει από την κοιλάδα του Σπερχιού μέχρι πάνω τα Φάρσαλα να πάρει όλη αυτή την περιοχή. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνει κατά τμήματα και κατά προτεραιότητες. Έγινε πράγματι ένα διήμερο συνέδριο. Τα αποτελέσματά του νομίζω είναι θετικότατα. Πρέπει να πω ότι προηγήθηκε πολύ σκόπος για να φτάσουμε μέχρι εδώ, αλλά μας δικαίωσαν οι εργασίες του συνεδρίου. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι ο σκοπός μας ήταν διτός. Απ' τη μία να καταδεθούν όλες οι γνώσεις, οι πληροφορίες σχετικά με το τι υπάρχει μέχρι σήμερα, από αναφορές, παρατηρήσεις επιφάνειας, αρχαιολογικά ευρήματα. Σε αυτά έγινε μια πλήρης ανασκόπηση. Και επίσης μέσα από αυτό το συνέδριο να κινητοποιηθούν δυνάμεις, όπως σας είπε και ο καθηγητής ο κύριος Μαγκίδης, χρειάζεται συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Της υπηρεσίας της αρχαιολογικής, της τοπικής κοινωνίας όλων των φορέων, όλων των πολιτών, ώστε να καθοδηγήσουμε τα πράγματα προς μια κατεύθυνση και να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Να ξεκινήσει δηλαδή κάποια στιγμή με βάση αυτά τα στοιχεία που έχουμε, και τα στοιχεία αυτά είναι πολλά, δημιουργούν δηλαδή βάσιμες υποθέσεις ότι για κάποια συγκεκριμένα μέρη, όταν αυτό ξεκινήσει, εμείς θα θεωρήσουμε ότι έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Παραμένοντας στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, να σας πούμε ότι αύριο στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή Λελέικα Ιπάτης, στο 8ο Φεστιβάλ Ήτης, θα βρίσκεται η γνωστή καλλιτέχνηδα ερμηνεύτρια Νατάσα Μποφίλιου. Το Ένα Κεντρικής Ελλάδος θα παρουσιάσει εκτεταμένη συνέντευξη από την κυρία Μποφίλιου στην εβδομαδιαία εκπομπή Τα Κορίτσια του Ένα σε μία εβδομάδα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε συντονισμένοι με το Ένα Κεντρικής Ελλάδος και την ενημέρωσή σας. Εξακολουθήστε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματος μας. Ακολουθεί η δροσερή εκπομπή Τα Κορίτσια του Ένα. Λίγο αργότερα το ντοκιμαντέρ Ταξιδεύοντας με την Κουζίνα, ξένη ταινία. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.